Περαστικά καταρχήν. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Δεν ξέρω, εμείς ξυπνήσαμε ή τώρα με τον COVID έτσι δεν μπορείτε και να κοιμηθείτε, γιατί είναι πολλοί που έχουν τους πόνους. Δεν ξέρω πώς το περνάτε εσείς, αυτό πείτε μας καταρχήν. Εντάξει, έχω μια πάρα πολύ ήπια συμπτωματολογία, με λίγο το λαιμό μου, μια καταρροή, λίγο βήχα, όπως μ' ακούτε δηλαδή. Ναι, ένα βαρύ κρυολόγημα θα λέγαμε. Ναι, ένα βαρύ κρυολόγημα. Ναι, και έχετε κάνει το εμβόλιο. Έχω κάνει και τις 3 δόσεις, ναι. Μετά, από την τρίτη δόση μετά πόσο καιρό σας κολλήσατε? Εγώ την τρίτη δόση την έκανα 6 Οκτωβρίου. Α, νωρίς το κάνατε εσείς. Δηλαδή έχουν ναι, ναι, αμέσως. Μπορούμε να πούμε 6 Οκτωβρίου, 6 Νοεμβρίου, 6 Δεκεμβρίου. Είναι 3 μήνες. 3 μήνες. 3 μήνες. Ναι. Ξέρετε τι γίνεται, γιατί το ρωτάω αυτό. Γιατί σε άλλες χώρες όπως το Ισραήλ, μετά από 3-4 μήνες συζητάνε και για την τέταρτη δόση. Δεν ξέρω τώρα το γιατί... περιμένουμε και αυτό σε ενδεχόμενο. Ναι, ναι. Στους υγειονομικούς, επειδή έχουν περάσει 3 μήνες από την τρίτη δόση, ενδέχεται και υπάρχει σαν συζήτηση να έρθει σιγά σιγά μέσα στον Ιανουάριο, μέσα στο Φεβρουάριο και η τέταρτη δόση. Μου έκανε εντύπωση και γι' αυτό σας καλέσαμε. Εσείς είστε μια μάχημη παθολόγος και σας φιλοξένησαμε πολλές μέρες, πολλές φορές εδώ. Όλο το προηγούμενο διάστημα, 1,5 χρόνο, οι παθολόγοι, οι νοσοκομιακοί δίνωσαν σαν αστροναύτες και προσέχατε, δεν κολούσατε. Τώρα τι έγινε? Κοιτάξτε να δείτε, ακόμα προσέχουμε. Δηλαδή τις ίδιες στολές φοράμε που φορούσαμε πριν 1,5 χρόνο και με τον ίδιο τρόπο ντυνόμαστε. Είναι πολύ μεγάλη διασπορά του ιού και στα κοινότητα και με στα νοσοκομεία. Στη δική μου κλινική συγκεκριμένα νοσούν πάρα πολλοί συνάδελφοι που δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τη δουλειά και στο γεννηματά, στα προχθεσινά δεδομένα που έχω, είναι ότι περίπου 80 γιατροί και νοσηλευτές και λοιπόν προσωπικό είχαν φύγει εκτός μάχης λόγω του κορονοϊού. Σε σύνολο πόσο, 80 σε σύνολο? Σε σύνολο μόνιμων και συμβασίουχων γύρω στις 3.000 συνολικά. Είναι βέβαια και συνάδελφοι που έχουν φύγει με αναστολή. Και έχουμε, μετράμε αρκετές απώλειες ήδη. Ναι, σωστά, σωστά. Άρα λέτε ότι περίπου 80 είναι αυτοί που νοσούν, είναι και αυτοί με την αναστολή, αλλά το νοσοκομείο έχει πληγεί. Τώρα, εσείς έχετε βγάλει άκρη, γιατί είστε γιατρός. Έχετε βγάλει άκρη στις πόσες μέρες θα γυρίσετε πίσω από τη στιγμή που θα γίνετε καλά? Κοιτάξτε, καταρχήν γιατί γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση με την πενθήμερη καραντίνα. Ναι. Η απόφαση αυτή για εμάς, για τους γιατρούς και για τους υγειονομικούς, είναι και άκρως επικίνδυνη και αντιεπιστημονική και αντεργατική. Είναι μια πιο έτσι ευγενική τοποθέτηση του να σου λέει κάποιος ότι δουλεύεις θετικός, γιατί στην πέμπτη μέρα θεωρείσαι θετικός και έχεις μεγάλη πιθανότητα μετάδοσης. Δεν έρχεται να απαντήσει πάνω σε κανένα επιστημονικό δεδομένο αυτή η απόφαση. Έρχεται να απαντήσει στο ποιες είναι οι ανάγκες της αγοράς και οι εντοχές της οικονομίας αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί βγαίνουν μετά από πενθήμερη καραντίνα και άλλοι εργαζόμενοι, όχι μόνο οι υγειονομικοί. Και βέβαια έρχεται να απαντήσει και στο ποιες είναι οι αντοχές του συστήματος υγείας. Θέλετε να πείτε ότι το βγάλανε περισσότερο για να πιέσουν τον κόσμο να γυρνάει στις 6-7 μέρες, να γυρνάει στη δουλειά του? Αυτό λέτε? Ναι, γιατί δεν υπάρχει, θα νοσήσει τόσο μεγάλο κομμάτι του κόσμου και δει νέο κόσμο, δηλαδή οικονομικά ενεργού που εργάζεται, που δεν θα αντέξει η αγορά, οι επιχειρήσεις, τα νοσοκομεία με τη δεκαήμερη καραντίνα. Και υπάρχει και μία αντίφαση εδώ, αν θέλετε τη γνώμη μου, από τη μία να γυρνάς στον υγειονομικό μετά την πέμπτη μέρα νόσης στο νοσοκομείο και από την άλλη να κρατάς τον συνάδελφο που δεν είναι εμβολιασμένο σε αναστολή. Δηλαδή και το αφήγημα ότι νοιάζομαι για τη δημόσια υγεία και για το καλό των ασθενών πάει περίπατο εν λιπή οφθαλμού με αυτά τα μέτρα που έρχονται να πάρουν. Θέλω να σας πω ότι εδώ δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει αναγκάσει εργαζομένους και δει στο υγειονομικούς ή στο δημόσιο τομέα ή ένστολους ή οτιδήποτε, δεν ξέρω, στο ιδιωτικό τομέα, εκεί μπορεί να είναι άλλη κατάσταση, που να έχει αναγκάσει την έκτη μέρα να γυρίσει τη δουλειά του. Δεν έχει υπάρχουν αναγκάσει... τέτοια φαινόμενα. Δεν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα από την στιγμή όμως που υπάρχει γραπτή η οδηγία, μπορεί κάλλιστα και να υπάρξουν. Και υπάρχει και εικόνα συγκεκριμένα από το ΕΚΑΒ, από τους διασώστες, ότι μετά την πέμπτη μέρα νόσης, για να μην γυρίσουν οι συνάδελφοι στη δουλειά, πρέπει να τρέξουμε αναρωτική άδεια και να εξεταστούν από γιατρό. Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Δηλαδή ο συμπτωματικός συνάδελφος πέμπτη μέρα γυρνάει.
Σας έχουν... Δεν ξέρω τώρα αν έχει εκφραστεί αυτό το φαινόμενο όντω να γυρνάνε στα νοσοκομεία, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς και είναι τωρινή οδηγία. Έχετε εσείς φαινόμενα όσο... συναδέλφων που τους έχουν πάρει από τις υπηρεσίες τους να γυρίσουν? Όχι, όχι, δεν το γνωρίζω. Είναι όμως μαθηματικά βέβαια ότι όσο πιέζεται το σύστημα και αυτό θα γίνει, και περιμένουμε και το επόμενο να μας καλέσουν να δουλεύουμε θετικοί χωρίς περιστροφές. Ασυμπτωματική δηλαδή, όπως γίνονται και σε άλλες πόλεις του κόσμου. Τώρα, διοικητής νοσοκομείου ή οποιοδήποτε άλλος να πιέσει κόσμο θετικό για να δουλέψει, είναι πολύ. Δεν ξέρω να το πω. Κύριε Χασαπόπουλε, στο Κεμπέκ καλούν εργαζόμενους θετικούς στα νοσοκομεία να δουλέψουν εφόσον είναι ασυμπτωματικοί, γιατί δεν φτάνουν. Δεν είναι πολύ μακριά η πραγματικότητα αυτή που περιγράφω. Μακάρι να διαψευστείτε, πραγματικά μακάρι να διαψευστείτε. Επειδή τώρα... δεν έχουμε διαψευστεί και πολλές φορές, ξέρετε. Ναι, ναι, σωστά είναι αυτό, σωστό είναι αυτό που λέτε. Ήθελα να σας ρωτήσω, στις πόσες μέρες περνάνε τα συμπτώματα? Τώρα αυτό εξαρτάται και από τον ασθενή, όπως καταλαβαίνετε. Σε έναν άνθρωπο που νοσεί έτσι ελαφριά και το περνάει στο σπίτι, γύρω στις 4-5, όπως είναι ένα κοινό κρυολόγημα, περνάνε. 4-5. Και για να μείνει σε θετικός, χρειάζονται τουλάχιστον άλλες 5 μέρες, ε? Ναι, για να μην μεταδίδεις, για να έχεις μάλλον ελάχιστες πιθανότητες να μεταδώσεις. Ναι, να έχεις χαμηλό υλικό φορτίο. Ναι, να έχεις άρα χαμηλό υλικό φορτίο. 5 μέρες να γίνεις καλά, γιατί και εμείς ξέρουμε ότι από τις 4, από το 4ο, 5ο, 24ωρο, λίγο τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και λέτε εσείς ότι χρειάζεται τουλάχιστον, και ως παθολόγος το λέτε, άλλες 5 μέρες για να φύγει το υλικό φορτίο από πάνω σου. Ναι, ναι. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Και δεν χρειάζεται, εδώ πρέπει να το ξαναπούμε, το λέμε κάθε μέρα. Εμείς θα ανοίξουμε και ένα άλλο θέμα μετά με το πιστοποιητικό νόσησης, που ο νόμος που ψηφίστηκε λέει για 15 ημέρες, ότι σε 15 ημέρες μπορεί να το βγάλεις το πιστοποιητικό νόσησης, και όταν μπεις μέσα στην εφαρμογή, σου βγάζει ότι μπορείς να το βγάλεις πάνω από ένα μήνα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μπέρδεμα. Γιατί πώς γυρνάει κάποιος στη δουλειά του? Άντε, στο νοσοκομείο είναι διαφορετικά. Πολύ μεγάλο, ναι. Πώς γυρνάει, κάνει PCR, κάνει rapid test? Πρέπει να το δείξει τον εργοδότη κάπου, να το, πώς να το πω, να το καταγράψει αυτό, να το δηλώσει. Είναι ένα θέμα κι αυτό. Είναι πολύ μεγάλο θέμα και έχει δημιουργηθεί πρόβλημα και με τους ασθενείς που επιστρέφουν. Ναι. Και ένα τελευταίο τουλάχιστον από μένα, δεν ξέρω, ο Δημήτρης Λάπας αν θέλει να σας ρωτήσει κάτι. Ένα τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω. Καταλαβαίνω ότι μέσα στα νοσοκομεία το μεγάλο πρόβλημα με εσάς τους υγειονομικούς είναι ότι όταν είστε σε μονάδες COVID και φροντίζετε κόσμο, είστε προφυλαγμένοι. Μετά όμως υπάρχουν οι ασυμπτωματικοί που ένας κολλάει τον άλλον, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Προσπαθούμε και εμείς να προσέχουμε όσο γίνεται με τις μάσκες, να μην τις βγάζουμε. Αλλά καταλαβαίνετε, όταν είσαι σε μια βάρδια και δουλεύεις 28 με 30 ώρες. Έτσι είναι. Κάποιο λάθος θα το κάνεις. Ναι, κάπου θα τρύψεις τα μάτια σου, κάπου θα σκουπίσεις τον υδρότα σου, κάπου θα κατεβάσεις τη μάσκα. Θα γίνουν και τέτοια πράγματα. Βεβαίως, βεβαίως. Μετά από 28 ώρες δουλειάς. Στο νοσοκομείο έχετε ανθρώπους που είναι διασωληνωμένοι ή με ομικρόν? Αυτό δεν το γνωρίζω. Γενικά αυτή την περίοδο που μιλάμε στο νοσοκομείο είχαμε έναν ή δύο διασωληνωμένους εκτός μονάδα. Ναι. Εκτός τώρα μονάδα. Αν ήταν όμικρον ή δέλτα δεν το ξέρουμε εμείς, γιατί δεν έχουμε πρόσβαση, όπως καταλαβαίνετε, στη βάση δεδομένων. Αυτά στέλνονται κάποια δείγματα δειγματοληπτικά και βγάζει το ΕΚΑ ή κάποιο συγκεκριμένο εργαστήριο μια ποσόστοση. Να σας πω, ένας άνθρωπος που έρχεται σε εσάς, καλά δεν ξέρω τώρα εάν το κάνετε εσείς αυτό, αλλά θέλω να πω το κλίμα. Αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται και είναι ένα βήμα πριν τη διασωλήνωση, σε τι κατάσταση είναι, τι σας λένε? Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι πιο δύσκολο από έναν υγειονομικό να ανακοινώσει σε έναν ασθενή ότι πρέπει να διασωληνωθεί. Είναι γεμάτη φόβο, είναι γεμάτη απόγνωση, υπάρχει και ο φόβος αν θα διασωληνωθούν, εάν θα βρουν μονάδα και πότε θα βρουν αυτή τη μονάδα. Γιατί υπάρχει αναμονή. Αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι γύρω στα 180 άτομα σε αναμονή και COVID και non-COVID που περιμένουν για μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο παλιότερος μετράει 20 μέρες, έτσι για την ιστορία. Για να μην λέμε ότι και ο μέσος όρος είναι 1 με 2-24 ώρα αναμονής. Ναι.